έκλεψαν την παράσταση του καλοκαιριού τα Παρχάρια 2013, οι διήμερες παραδοσιακές εκδηλώσεις που διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία στη θέση Παρχάρ του Όρους Βερμίου στα 1200 μέτρα υψόμετρο ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Κομνηνών. Υποδεχόμενοι τους προσκεκλημένους, η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Τσιλφίδου ξεκίνησε τιμή Σένεκεν με μια αναφορά στον εκλειπώντα συγχωριανό του Ηλία Ψωμιάδη, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του Συλλόγου, ενώ ευχαρίστησε τη Δήμαρχο Εορδέας Παρασκευή Βριζίδου και τους συνεργάτες της για τη συμβάλλουν στη λειτουργία και δράση του Συλλόγου, καθώς επίσης και όσους φορείς και πολίτες στηρίζουν το έργο της διοίκησης. Η κυρία Τσιλφίδου διευκρίνησε ότι είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση ως νέο διοικητικό συμβούλιο, παρόλο που ο Σύλλογος δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί, ζητώντας από την νεολαία να πλαισιώσει το Σύλλογο, ώστε με τη συμπαράσταση όλων να διατηρηθεί ζωντανή η παράδοση. Τα Παρχάρια φέτος είναι η πρώτη μας επίσημη εκδήλωση στο νέο διοικητικό. Έχουμε νέα παιδιά, έχουν όρεξη, ζήλο και θα προχωρήσουμε και θα ανεβάσουμε, σας το υποσχόμαστε, ότι θα ανεβάσουμε το Σύλλογο ακόμα ψηλότερα. Βέβαια, δεν τον είχαμε αφήσει το Σύλλογο. Τώρα πιο δυναμικά, είμαστε περισσότεροι και θέλουμε τη συμπαράσταση όλων. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Όλους όσους προσήλθαν, τους χωριανούς και όχι μόνο, οι ξένοι που ήρθανε από μακριά, που τίμησαν τις παραδόσεις μας και γεύτηκαν τα παραδοσιακά μας εδέσματα. Την έναρξη των εκδηλώσεων κήρυξε η Δήμαρχος Εορδέας, η οποία δήλωσε ενθουσιασμένη και εντυπωσιασμένη από τη μεγάλη αγάπη του κόσμου για τον τόπο και τη στήριξη της πλούσιας δράσης του Συλλόγου. Η αγάπη και η λατρεία για αυτήν εδώ την περιοχή, όταν είσαι εδώ και τη ζεις με όλους εσάς, το καταλαβαίνεις. Εδώ το βουνό, τα δέντρα, όλος ο τόπος μιλάει, έχει ψυχή. Εγώ το νιώθω κάθε φορά που περνάω, ιδίως τώρα που είστε και πάρα πολύ μαζί, καταλαβαίνω γιατί τον αγαπάτε αυτόν τον τόπο. Γιατί δίνει ηρεμία, γιατί μπορεί εδώ πέρα ο καθένας να χαλαρώσει, να ξεχάσει τα προβλήματά του και τέλος πάντων να νιώσει διαφορετικά και με τη φύση και με τους ανθρώπους. Θα βοηθήσουμε με τις όποιες δυνατότητες διαθέτουμε την προσπάθεια του Συλλόγου για τη διατήρηση της παράδοσης. Επεσήμενε ο Δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Χαράλαμπος Παναγιωτίδης. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Σύλλογο, τον Ποντιακό Σύλλογο, Πολιτιστικό Σύλλογο, ο οποίος υπάρχει στα Κομνηνά, και να τους χαρούμε για την προσπάθεια που κάνουν, η οποία πράγματι είναι πολύ καλή και θα πρέπει εμείς σαν Δημοτική Αρχή αυτά που μας ζητάνε και τα οποία είναι λίγα, να τους δώσουμε όποια βοήθεια χρειάζονται. Αυτό φυσικά το έχω συζητήσει και με την Δήμαρχό μας, η οποία είναι θετική και θα προσπαθήσουμε εμείς μέσα από τις δυνατότητες που έχουμε, τις μικρές φυσικά δυνατότητες, να τους βοηθήσουμε. Το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας, νυν και πρώην αυτοδιοικητικοί πολιτευτές, καθώς επίσης και ο διευθυντής του ΑΕΗ Σαμιντέου Γιώργος Μούκας, ο οποίος δήλωσε στην κάμερα του West. Αισθάνομαι όμορφα εδώ πέρα. Όμορφο το περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον. Όμορφη και φιλόξενη πάνω απ' όλα οι κάτοικοι εδώ πέρα και οι συνάδελφοι μου πότι. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Οι επισκέπτες, εκτός από την ομορφιά του τοπίου και τη μαγεία της φύσης, απόλαυσαν τα πλούσια παραδοσιακά εδέσματα που παρασκευάζουν κάθε χρόνο οι Παρχαρωμάνες, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιτυχία του εθήμου. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που ερχόσαστε κάθε χρόνο και μας τιμάτε που κάνουμε αυτά τα εθήματα εδώ στο βουνό απάνω. Όλοι όσο μπορούμε πολεμάμε να τα κάνουμε πιο καλύτερα. Η μεγάλη όμως έκπληξη ήταν οι θρυλικοί μωμόγεροι που με την εντυπωσιακή τους είσοδο και το θεατρικό τους δρόμενο έκλεψαν την παράσταση, ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους υπό τους ήχους και τα τραγούδια των ντόπιων αξιόλογων καλλιτεχνών.
Παρχάρια σίγουρα είναι ένας θεσμός που αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο, γιατί τόσο ο Σύλλογος όσο και οι Κομνηνιώτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν ένας λαός χάνει την επαφή του με την παράδοση, είναι σαν τον άνθρωπο που χάνει τη μνήμη του.